Θα μου επιτρέψετε ένα προσωπικό. Ναι. Θα μου επιτρέψετε ένα προσωπικό, γιατί σήμερα από το πρωί προσπαθώ όλη την ώρα καταθέτοντας μηνύσεις, κάνοντας εξώδικα και συνεχώς διαψεύδοντας στο Twitter, διακινείται από το πρωί ένα δίθεν tweet που έχω κάνει. Δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό. Είναι Photoshop και δυστυχώς υπήρξε και συνάδελφος από το ΣΥΡΙΖΑ που αναφέρεσε στο Γιάννη Αντιτοκούμπο. Ναι. Αναφέρομαι, δεν υπάρχει αυτό το tweet που κυκλοφορεί. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Ο κύριος Μπάρκας και δικαίωμά του να βγάζει ό,τι άλλες δηλώσεις έχω κάνει. Αλλά για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, το tweet που είναι φαίνεται fake, ότι έχω κάνει και αυτά που λέω είναι ψευδές. Γιατί δήλωσε ότι θα γίνει αφεντική. Τώρα λέει κάτι συγκεκριμένο πάντως, κύριε Μπάρκα. Τώρα λέει κάτι συγκεκριμένο. Που μέσα της αριστερά έκαγαν ευτυχώς. Το έχουν μαζέψει. Λυπάμαι που βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ψυχογιός, το ανέβασε, ευτυχώς το κατέβασε. Και καλό, όποιον μπαίνει μέσα, επειδή πλέον κύριε Πιέρο, εγώ δεν έχω κάνει μηνύσεις, ούτε αγωγές. Έκανα μια μήνυση να με κατηγορήσουν και να πω για αυτά που, για αυτά που έχετε πει. Εντάξει, αλλά αυτό που κατασκευάζουν και διακινούν, θα λογοδοτήσουν. Σε αυτό πιστεύω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι. Τα fake news από όπου και αν προέρχονται και μηνύσιμα είναι όταν θίγουν προσωπικότητες. Και μόνο καλό στη δημοκρατία δεν αυτά, κάνει. Αυτά, κύριε Πιέρο, αυτό ναι. Καλό ήταν ο κύριος Πλεύρης να το πει και στην τωρινή του κοινοβουλευτική ομάδα, όπου έχουν γεμίσει fake news για τη ζωή του Αλέξη Τσίπρα. Να θυμίσω το τελευταίο όσον αφορά το ενοικιασμένο σπίτι του. Και να υποθέσουμε ότι λένε πάντω fake news, δεν απαντάς με fake news. Και να υποθέσουμε, εγώ να το πάρω αυτό συμπέρασμα. Εγώ ναι. Δεν αναφέρθηκα στο σημερινό tweet, κύριε Πιέρο. Το οποίο είναι αλλά fake λέω, news. Καλά είναι να ζητήσετε συγγνώμη. Εγώ λέω ότι αυτά θα πρέπει ο κύριος Πλεύρης να τα λέει στην κοινοβουλευτική του ομάδα γι' αυτό. Αλλά ο κύριος Πλεύρης, επιτρέψτε μου λιγάκι για το συγκεκριμένο. Σας επιτρέπω, αλλά πρέπει να κλείσουμε κάποια στιγμή. Βέβαια, ο κύριος Πλεύρης έχει κάνει μια εξαιρετική δήλωση για την Ιθαγένεια και την ελληνικότητα της Ιθαγένειας. Ωραία. Δεν θεωρεί τον κύριο το Γιάννη και με βάση αυτόν τον νόμο έγινε, πήρε την Ιθαγένεια ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Με βάση αυτόν τον νόμο. Ο κύριος Μητσοτάκης, το Αντώνη του Σαμαρά. Όχι με του Ραγκού, θα κρίθηκε αντισταγματικό. Ψήφισε λοιπόν, κατά του νομοσχεδίου. Λοιπόν, εξηγήσατε. Μην κάνουμε τώρα και ανάλυση για αυτό το θέμα. Λοιπόν, κύριε Πλεύρη και κύριε Μπάρκα. Δυστυχώς το 2015 δεν ήμουν. Δεν συμφωνείτε το 2021, προφανώς δεν συμφωνούσατε ούτε το 2015. Όχι, ψήφισα κατά. Λοιπόν, κύριε Πλεύρη και κύριε Μπάρκα, βάλτε μια τελεία, παρακαλώ. Λοιπόν, ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Ο Γεωργιάδης πήρε την ελληνική. Κύριε Πλεύρη και κύριε Μπάρκα, πρέπει να κλείσουμε. Είναι κατανοητό. Δεν βγάζουμε άκρη και δεν ακούγεστε κιόλα τώρα. Λοιπόν, είναι σαφές τουλάχιστον ότι σε θέμα fake news, ειδικά για τέτοια θέματα, δεν υπάρχει συζήτηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο, και τον κύριο Πλεύρη και τον κύριο Μπάρκα. Λοιπόν, πάμε.